Ωραία, εμείς έχουμε το πάνω χέρι γιατί υπάρχει και ένα τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε δει όμως έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πρωτάθλημα ότι ίσως να υπάρχουν και παραπάνω από δύο ομάδες που μπορεί να είναι στο κόλπο για την άνοδο. Οπότε πρέπει να υπολογίσει όλες τις ομάδες. Και από ό,τι είδαμε και σήμερα, τα παιχνίδια δεν είναι καθόλου εύκολα. Ένα το παιχνίδι το οποίο πήγε πάρα πολύ στη δύναμη. Είχαμε μια πολύ καλή φάση για να τελειώσουμε το παιχνίδι για να γίνει 2-0. Νομίζω όλα τα παιχνίδια, αν δεν ματώσεις, αν δεν παίξεις με ψυχή, αν δεν παίξεις, γιατί είδαμε σήμερα ότι αφήσαμε έξω το ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο δεν μας άρεσε να το κάνουμε. Και πήραμε τους 3 βαθμούς με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό, χρειάζεται και αυτό. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγώνα, αλλά κάποια ήταν τα κλειδιά αγωνιστικά που τελικά έδωσαν το τρίποντο. Ποια ήταν δηλαδή όμως αυτά? Νομίζω ότι ήρθαμε πάρα πολύ προετοιμασμένοι για το παιχνίδι. Ξέραμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Ξέραμε ότι μπορεί να γίνει και λίγο αντιαθλητικό. Ξέραμε ότι μπορεί να πάει και λίγο στη δύναμη το παιχνίδι. Και ξέραμε για την άλλη ότι όποιος βάλει γκολ ίσως θα είναι δύσκολο μετά να το γυρίσει ο άλλος. Δηλαδή ήταν πολύ μικρός αγωνιστικός χώρος. Είναι πλαστικό γήπεδο που στα πλαστικά γήπεδα δυσκολεύονται οι ομάδες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και νομίζω ευτυχήσαμε, βάλαμε εμείς τον γκολ. Και είδαμε κιόλας ότι Τίπολος 15-20 τελευταία λεπτά έβαλε με 6 παίκτες μπροστά. Εμείς αναγκαστικά μείναμε πίσω. Έπρεπε να κρατήσουμε το σκορ. Έτσι όμως πρέπει να βρεις έναν τρόπο για να πάρεις βαθμούς. Δεν έχει σημασία το πώς θα πάρεις βαθμούς. 7 μάτς με το τέλος έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί τα περιθώρια λάθος. Αυτό βάζει πίεση ή αποφασιστικότητα? Εντάξει, η πίεση είναι δεδομένη. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό υπάρχει πίεση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πίεση. Άλλος έχει πίεση για να μείνει στην κατηγορία, άλλος έχει πίεση για να πάρει το πρωτάθλημα. Ποδόσφαιρο χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Νομίζω αυτή η ομάδα εδώ πέρα έχει δείξει ότι, ειδικά στο δεύτερο γύρο, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και αρχίζει και λειτουργεί κάτω από πίεση και ανταπεξέλλεται με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι απομένουν 7 πολύ σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να δώσουμε και την ψυχή μας για να καταφέρουμε το στόχο. Σε σύντομο χρόνο, λιγότερο από 48 ώρες ουσιαστικά, νέο παιχνίδι εντός έδρας αυτή τη φορά με τον Ερμή. Ναι, πρέπει να αφήσουμε έξω και κούραση, πρέπει να αφήσουμε έξω και προηγούμενα μάτς και το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Γνωρίζουμε όλοι ότι επειδή έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, μέσα σε 7-8 μέρες είναι 3 παιχνίδια. Αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να σκεφτούμε καθόλου την κούραση. Είναι ένα παιχνίδι την Κυριακή, το οποίο πρέπει να το σκοτώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε περιθώρια στον αντίπαλο να πιστέψει καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού ότι πρέπει να πάρει κάτι. Και να είμαστε αφεντικό του παιχνιδιού, όπως κάνουμε στην Ελλάδα.